αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Βλέποντας όλα αυτά τα gadget, εάν σου πω να κοιτάξεις ένα συγκεκριμένο και να θυμηθείς μια ιστορία από ένα γύρισμα, μια χαρακτηριστική ιστορία, ποια είναι αυτή? Τώρα σοβαρά το λες, τι να θυμάμαι, 25 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, πού να θυμάμαι την ιστορία? Αυτό έχει παίξει το πρώτο επεισόδιο του Κόκκινου Κύκλου. Χτυπάγανε τον το συγχωρεμένο, τον αδελφό μου, τον φίλο μου, τον Μινά. Το Μινά το Χατζησάβα. Mm. Άσου καλύτερα. Γιατί δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό. Τι στοιχεία πρέπει να έχει όχι μόνο ως ικανότητα ένας ηθοποιός, αλλά στοιχεία και χαρακτήρα συγκεκριμένα ώστε να συνεργαστείς μαζί του? Προσαρμόζω τον ηθοποιό στο ρόλο και όχι το ρόλο στον ηθοποιό. Στον ηθοποιό. Καταλαβαίνετε. Από την Γαλλία που είπες, ήσουν ένα φοιτητή στην Γκρενόμπλ. Μου. Πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα εκεί είχε πάθει και ένα φοβερό ατύχημα. Καλά, άστα. Χτύπησα γέλια, πήγα στο νοσοκομείο και έγινα καλά. Όπως βλέπεις. Από τότε δεν ξανανέβηκα σε μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φοβάσαι? Φυσικά. Ποια είναι η μεγαλύτερη φοβία που έχεις? Γενέσεις. Μ' αρέσει να κάνω τις ψεύτικες ενέσεις, αλλά δεν μ' αρέσει να μου κάνουν ενέσεις. Πρέπει να ήμουν 15-16 χρονών που είδα τα πουλιά του Χίτσκοκ. Μπήκα στο Παλάς τότε, στο σινεμά, στη Ζούλα και τα είδα. Μια εβδομάδα δεν μπορούσα να έκλεινα τα παράθυρα, μόλις έβλεπα πουλί και κλειδωνόμουν. Στη σκηνή του ντους του ψυχό, μετά, μέχρι πρότινος, που απέκτησα γυάλινο αυτό, άνοιγα κάθε τόσο ότι τέτοια, εδώ αν είναι κανείς απ' έξω. Μην έρθει κανείς και στηρίξει, ακόμα και ενήλικας, ναι. Σε αυτές διασκεδαστικές φοβίες και καταναγκαστικές φοβίες λιγάκι. Έχουν να κάνουν με ψυχανάλυση. Είσαι αυστηρός με τους συνεργάτες σου? Τις τρελής γεννά, κλείνει η φωνή μου. Και τρομάζω, επίτηδες όταν φωνάζω στο γέννη, δεν φωνάζω ποτέ στους ηθοποιούς. Παλιότερα θυμάμαι ότι κάνουμε πρόβα και ο Μπούμαν έκανε, αντί να κάνει πρόβα, τραγουδούσε «Είμαι κεφάτη, γυρίζω από το Βερόπι» και, και τον έδιωξα από το γύρισμα. Έφυγε. Δεν ξανάρθε ποτέ. Τον απέλυσες? Έφυγε. Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Φύγε από εδώ. Γιατί δεν σεβάστηκε τη δουλειά των άλλων. Εκεί τρελαίνομαι. Τρέχει. Τα χάπια και τα ηρεμιστικά τώρα. Τα χάπια και τα ηρεμιστικά. Τα χάπια και τα ηρεμιστικά και φύγαμε. Τίποτα δεν θα πάθεις. Συγγνώμη. Τα λεφτά. Αχ, τι είπαμε. Οι συνεργάτες σου άραγε σου έχουν προτείνει ελπίζω ποτέ? Ελπίζω να μην παίξω. Γιατί δεν θες να παίξεις? Δεν σου αρέσει μπροστά από τις κάμερες? Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου γιατί αισθάνομαι πολύ ανασφαλής. Δεν ξέρω, χάνουν τα λόγια μου. Ας, και με κοροϊδεύουν και όλοι οι άλλοι. Και γελάμε πολύ στο γύρισμα. Γελάμε πολύ και ιδιαίτερα στις δύσκολες σκηνές. Σκηνές φόνου κτλ. Γελάμε πάρα πολύ. Είσαι άνθρωπος που συγκινείς εύκολα, κλαις εύκολα, ναι, γελάς ναι, ναι, εύκολα. Ναι, ναι, συγκινούμαι. Είμαι εδώ, θυμάμαι στο Παρίσι με ένα φίλο Ιταλό πολλά χρόνια πριν, βλέπαμε τους μοντέρνους καιρούς του Τσάπλιν, που είναι μια κωμωδία απίστευτη. Και στο τέλος του σινεμά όλοι γελάγαν και εμείς οι δύο κλαίγαμε. Συγκινημένοι από αυτό που είδαμε. Κλαίγαμε πραγματικά και μας κοιτάζαν σαν να είμαστε ούφο. Το θυμάμαι. Θυμάσαι την τελευταία φορά που έκλαψες, ας πούμε, να μου πεις πότε ήταν? Η τελευταία. Χθες το βράδυ συγκινήθηκα όταν είδα το φινάλε ενός επεισοδίου που έκανα. Και τη σκοτεινή πλευρά της που ανακάλυψα και με τρόμαξε. Να έλκομαι από τη βία και ταυτόχρονα να με αρρωσταίνει. Και όταν συγκινούμε εκεί σημαίνει ότι κάτι πάει καλά. Αν δεν συγκινηθώ σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.